Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία» με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη των Εδέστης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ. Αναπτύσσουμε κάθε φορά διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έρθω πάλι εδώ στο φιλόξενο κανάλι 4Ε που τόσα χρόνια έτσι μας περιβάλλει με πολύ αγάπη και μας προσκαλεί. Σεβασμιότατε, το σημερινό θέμα που θα θέλαμε να αναπτύξουμε, να συζητήσουμε μαζί, έχει να κάνει με ένα πρόσωπο γνωστό στον 20ο αιώνα, σε όλους εδώ στην Ελλάδα, ένα κληρικό, τον οποίο εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ο οποίος ήταν και ο πνευματικός σας. Αναφερόμαστε στον πατέρα Επιφάνιο τον Θεοδωρόπουλο. Μάλιστα. Να ακούσετε τώρα να σας πω κάτι. Βέβαια, όπως έχουμε συζητήσει και κατηδίαν, πριν από μερικές μέρες είχα μία πρόσκληση και πήγα στην Κύπρο, ναι, όπου έγινε μία ημερίδα προς τιμή του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, του πνευματικού. Επειδή σαν πνευματικός που ήταν στην Αθήνα, είχε πάρα πολλά πνευματικά παιδιά που είχαν πατρίδα την Κύπρο. Και πράγματι διοργάνωσαν ένα συνέδριο όπου είχα προσκληθεί και εγώ και έκανα μια μικρή εισήγηση, όπως και ένας κληρικός από την Κύπρο, πατήρ Ευάγγελος Γιαλουρίδης, αλλά και ο γέροντας της Μονής και Χαριτωμένης που είχε ιδρύσει ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος, ο πατήρ Σπυρίδων, και οι τρεις μας κάναμε ο κάθε ένας μια εισήγηση για το πρόσωπό του. Θεώρησε, σας το είπα και όλες σωστό, αυτά που είπαμε για το μακαριστό άνδρα αυτό, επιφανέστατο άνδρα, ασχέτως αν δεν κατέλαβε μεγάλες και σπουδαίες θέσεις διοικητικές στην Εκκλησία, να τις κάνουμε γνωστές, να κάνουμε γνωστό το πρόσωπό του στο ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό και κάνουμε την εκπομπή αυτή, έτσι. Ναι. Ότι για τον πατέρα, τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ήταν πνευματικό, κατεξοχήν πνευματικός πολλών ανθρώπων και μου προσωπικά. Ναι. Να αναφερθώ πρώτα-πρώτα στη γνωριμία μου με τον πατέρα Επιφάνιο. Με τον πατέρα Επιφάνιο τον είχα γνωρίσει πριν τον γνωρίσω προσωπικά από τα βιβλία του. Ναι. Ήταν πολυγραφότατος και δεινός έτσι ερμηνευτής των κειμένων της Εκκλησίας, πάρα πολύ έτσι καλός ερμηνευτής. Λοιπόν, προσωπικά όμως τον εγνώρισα στα 18 μου χρόνια, έτσι. Μόλις είχα βγάλει το Λύκειο και έδινα στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, τότε γνωρίστηκα μαζί του και δεν γνωρίστηκα έτσι τυχαία. Ένας φίλος μου, γνωστός μου και σήμερα παραδελφός μου, θα λέγαμε Αρχιμανδρίτης, πατήρ Ιγνάτιος Πατεστής, είχε πάει πιο μπροστά από μένα στον γέροντα και εξομολογή του και με πήρε έτσι, με οδήγησε και εμένα, έγινε νυμφαγωγός στην πνευματική μου ζωή, γνωρίζοντάς μου τον γέροντα, τον πατέρ Επιφάνιο, στο εξομολογητήριο που είχε στο Σύλλογο των Τριών Ιεραρχών, που είναι Μενάντρου 4 στην Αθήνα. Λίγο πιο κάτω από την Πολυκλινική που έχει ένα εκκλησάκι τον Άγιο Γεράσιμο, που ήταν χρόνια ολόκληρα ο πατήρ Πορφύριος, ο οποίος αγίασε έτσι με την παρουσία του την πόλη των Αθηνών. Έτσι γνώρισα τον πατέρα Επιφάνιο. Για να πω μερικά γενικά στοιχεία. Βεβαίως. Ο πατήρ Επιφάνιος εξομολογούσε κάθε μέρα 6 με 8 στο εκκλησάκι αυτό των Τριών Ιεραρχών, που είναι στο σύλλογο. Ο σύλλογος είναι 3 ιεράρχες και το εκκλησάκι που είχε μέσα ήταν πάλι 3 ιεράρχες. Ναι. Εκεί πήγαινε κάθε απόγευμα 6 με 8 χειμώνα καλοκαίρι και εξομολογούσε τους ανθρώπους που πήγαιναν να τον δουν. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω από το εξομολογητήριο είδα πάρα πολλούς, ακόμη και επισκόπους, έτσι, αρχιμανδρίτες, μοναχούς, μοναχές, λαϊκούς, έτσι, ναι, κληρικούς που τότε ήταν μένες
σπουδαστές και σήμερα έχουν καταλάβει μητροπολιτικές έδρες και πολλά άλλα, πολλούς άλλους. Ή θα τα λέγαμε ο Σύλλογος των Τριών Ιεραρχών, γνώρισε ημέρες δόξης από πλευράς προσελεύσεως στο εξομολογητήριο του Πατρός Επιφανίου. Βέβαια ο Σύλλογος αυτός είναι αρχαιότατος, πολύ αρχαίος, πολύ παλαιός. Εκεί κάθε Πέμπτη έκανε τα κηρύγματα του και ο μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος, όπου μάζευε πάρα πολύ κόσμο. Και θυμούμε ότι και εγώ είχα συμμετάσχει σαν ακροατής στα κηρύγματα του μακαριστού αυτού κυρίου Παναγόπουλου, Δημητρίου Παναγόπουλου, ο οποίος δεν ήταν θεολόγος, αλλά είχε μια καταπληκτική έτσι κηρυκτική διάθεση, ευχέρεια στο κήρυγμα, και από το ακροατήριό του ήταν ποικίλο έτσι, πάρα πολύ έτσι γεμάτη η αίθουσα του αμφιθέατρου των Τριών Ιεραρχών, και εκείνοι που ακούγαν το κήρυγμα του Παναγόπουλου ήταν πάρα πολύ. Ανάμεσα σε αυτούς πολλές φορές είχα διακρίνει και τον γέροντα τον Επιφάνιο, ο οποίος τις Πέμπτες που έκανε κήρυγμα ο Παναγόπουλος ήταν και αυτός και εξομολογούσε. Έτρεφε δε συμπάθεια πολύ μεγάλη ο πατήρ Επιφάνιος στον Παναγόπουλο. Μάλιστα έλεγε ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει πολλά πράγματα για το πρόσωπο του πατρό του κυρίου Παναγόπουλου, πως ένας που είχε βγάλει μόνο το Λύκειο μάζευε τόσο μεγάλο, συγκέντρωνε τόσο μεγάλο ακροατήριο από κάτω που δεν το συγκεντρώνε αρχιερείς, ιεροκύριοι και στακτικοί κλπ. Είχε χάρισμα από πού, από το Θεό. Από το Θεό, ναι. Γι' αυτό και βλέπετε, έβγαλε και βιβλία και μέχρι σήμερα τα βιβλία του έχουν μια μεγάλη πέραση. Έτσι, δεν είναι, και οι ομιλίες του, σεβασμιότητα. Ναι, τι λέτε εσείς γι' αυτό. Και οι ομιλίες. Και οι ομιλίες του. Πολλοί μου λένε ότι ακούνε και ωφελούνται πάρα πολύ. Και ο ίδιος και εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές ομιλίες του. Ομιλίες του, μάλιστα. Βλέπετε, είναι μυστήριο πώς ενεργεί ο λόγος του Θεού, πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στους ανθρώπους και γίνονται όργανα οι άνθρωποι και κηρύττουν το Λόγο του Θεού. Έτσι γνώρισα τον Πατέρα Επιφάνιο, σε αυτό το Ίδρυμα των Τριών Ιεραρχών και που εξομολογούσε κάθε μέρα 6 με 8. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές πήγα εκεί. Έβγαλα ολόκληρο το Πανεπιστήμιο, την Θεολογική Σχολή, 5 χρόνια και μετά και πήγαινα συνέχεια εκεί και εξομολογούμε μια φορά την εβδομάδα πήγαινα. Και τον έβλεπα, ενώ παράλληλα εξομολογούσε και στο σπίτι του. Δεν ήταν μόνο έτσι στους τρεις ιεράρχες, και στο σπίτι του, όπου πήγαινα και εγώ πολύ συχνά, όχι μόνο να εξομολογηθώ, αλλά να τον ακούσω. Να τον ακούσω και πολλά πράγματα που τώρα σαν επίσκοπος θέλω να τα εφαρμόσω, έχουν τις ρίζες τους στην διδασκαλία του Πατρός του Επιφανίου, ναι, ο οποίος με είχε έτσι επηρεάσει θετικότατα και θεωρώ μεγάλη ευλογία του Θεού που τον γνώρισα, έτσι. Mm. Ας πω και εγώ αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εγώ δεν είμαι πνευματικός, ασχέτως αν εξομολογώ. Γνώρισα όμως πνευματικούς, όπως είναι ο πατήρ, ήταν ο πατήρ Επιφάνιος. Ναι. Τώρα να πω και τα υπόλοιπα της προσωπικότητός του. Αυτός κατήγεται από την Καλαμάτα, από ένα χωριό, έτσι, της Καλαμάτας, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και μετά έμεινε εκεί ως ιδιώτης. Τον χειροτώνησε ο Ετωλίας και Καρνανίας Ιερόθεος και ο Αμβρόσιος, ο οποίος ήταν ελευθεροπόλεως. Έγινε από πολύ νωρίς πνευματικός και πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε και εξομολογήτως εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί. Και στο σπίτι του και καθηγητές πανεπιστημίου, αρχιμανδρίτες, κληρικοί, επίσκοποι, ναι. Ήταν ένας άνδρας ο οποίος μπορούσε και προσήλκυε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αναζητούσε έναν πνευματικό πατέρα να του καθοδηγήσει σωστά, έτσι. Στην εμφάνισή του ήταν απλούς. Μην φανταστείτε, άμα τον βλέπατε, δεν είχε ούτε γκόλπια που έχουμε εμείς, ούτε σταυρούς φορούσε, επιδεικτικά, τίποτα. Ήταν απλούστατος, απλούστατος. Εάν κάποιος τον έκρινε εξωτερικά, δεν θα είχε να παρατηρήσει πολλά αξιόλογα πράγματα. Εξωτερικά, ήταν ένας απλούς παραδοσιακός παπάς, με τα γένια του, τα μαλλιά του. Άλλωστε, θέλω να σας πω, Πάτερ Παντελεήμονο, ότι και ο ίδιος συστηματικά απέφευγε να αναφέρει, να λέει ότι είμαι αρχιμανδρίτης.
και μερικά από τα βιβλία του γράφουν εκεί. Επιφάνιος Ιωάννου Θεοδωρόπουλος, πρεσβύτερος. Του άρεσε η λέξη πρεσβύτερος. Ας το πω τώρα, θα το έλεγα και αργότερα, και όταν λειτουργούσε, ποτέ του δεν φόρησε γονάτι και σταυρό. Σπάνια να φορούσε. Εγώ στα χρόνια που το γνώρισα και σαν λαϊκός και σαν παπάς, ελάχιστες φορές τον είχα δει να φοράει τι, κάποιο σταυρό. Μάλιστα. Όπως φοράμε εμείς σε κάθε τελετή και την πιο μικρή, από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη. Δεν είχε έτσι, ήταν απλούστατος. Mm. Απλούστατος, ναι. Απέφευγε λοιπόν να χρησιμοποιεί τον τίτλο Αρχιμανδρίτη, ναι. Πάντοτε η σύσταση για το πρόσωπό του και προφορικά, αλλά και γραπτά ήταν πρεσβύτερος, Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Σπανίως έλεγε τον τίτλο του Αρχιμανδρίτου, έτσι. Σπανίως, ναι. Ενώ στην εμφάνιση ήταν απλούς, ας πούμε, και αν τον έβλεπε κανείς, δεν θα έβλεπε κανέναν έτσι μεγαλοπρεπέστατον κληρικών με στόμφο κλπ. Ναι, τίποτα από όλα αυτά. Ενώ στην εμφάνιση ήταν απλούς, στο διάλογο ήταν επερηφανέστατος. Άμα κουβέντιαζες μαζί του μία ώρα, μισή ώρα, μία ώρα, καταλάβεις ότι μπροστά σου δεν είχες ένα τυχαίο κληρικό όπως θα τον έκρινες από την εμφάνισή του, αλλά ένα κληρικό ο οποίος ήταν μια κινητή βιβλιοθήκη. Είχε διαβάσει τους πατέρες, είχε διαβάσει κλασικούς συγγραφείς, παρακολουθούσε έτσι πάρα πολλά τη θεολογική έτσι, κίνηση των ημερών του και όπως θα πούμε και αργότερα ίσως, παρενέβαινε με τα κείμενά του, τα οποία ήταν θεολογικότατα και πρακτικά και πολλά, παρενέβαινε στην εκκλησιαστική δημόσια ζωή. Είχα κάπου διαβάσει σεβασμιότητα κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση. Έλεγε ότι ο ίδιος ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, ότι όταν κάποιος θέλει να γράψει κάτι, γράφει, σβήνει, σκέφτεται. Λέει, εμένα λέει, όταν μου έρχεται να γράψω, οι σκέψεις πέφτουν σαν χιόνι. Τόσες πολλές είναι οι σκέψεις του. Ναι. Δείχνει αυτό έτσι τη σοφία που είχε. Βέβαια, γι' αυτό και βλέπει τον πατήρ Πορφύριος που είχαν αδελφικές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις. Το πατέρα φάνηκε το πώς το χαρακτηρίζει, ο σοφός. Ναι. Και ο πατήρ Επιφάνιος έλεγε για τον πατέρα Πορφύριο, ο διορατικός. Ο ένας έλεγε για τον άλλον ότι είναι σοφός και ο άλλος έλεγε για τον πατέρα Πορφύριο ότι είναι διορατικός. Και σέβεται ο πατήρ Επιφάνιος τη γνώμη του πατρός Πορφυρίου, του πατρός Παϊσίου πάρα πολύ. Όπως εσέβεται και κάθε κληρικό και επίσκοπο. Τώρα αν έχουμε, στη λίγη ώρα που έχουμε, ας πούμε, ας κάνουμε μια αναδρομή στην καθημερινή του ζωή και στα χαρίσματά του. Mm. Πρώτα-πρώτα, ας πούμε, θέλω να πω ότι είχε πάρα πολλά χαρίσματα. Ήταν έτσι ένας άνθρωπος πολυτάλαντος, τον οποίο αναγνώριζαν πάρα πολύ και από την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος είχε την αναγνώριση πολλών. Ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο Αρχιεπίσκοπος, έλεγε όταν του έστειλε κάνα βιβλίο, του έλεγε «Στον επιφανέστατο πατέρα Επιφάνιο». Αλλά και άλλοι και επίσκοποι και λοιπά ζητούσαν τη γνώμη του και λοιπά για τα βιβλία που έγραφαν ή για κάτι που ήθελαν να ρωτήσουν, που είχαν σχέση με τις κανόνες, γιατί ήταν κανονολόγος, γνώριζε πάρα πολύ καλά τους κανόνες. Ναι. Είχε πολλά χαρίσματα. Από τα πολλά χαρίσματα να πω μερικά. Ναι. Εκείνο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση μέχρι τώρα και προσπαθώ να το πω και στους συνεργάτες μου και σας το έχω πει έτσι, αλλά και στον κόσμο, φέρνοντάς το σαν παράδειγμα, ήταν ότι η εκουσιότητά του στην πτωχία. Ήταν εκουσίως πτωχός. Θα μπορούσε να έχει καταλάβει μεγάλες εκκλησιαστικές θέσεις και να έχει στην τσέπη του χρήματα όπως έχουμε όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αρνήθηκε να μπει κάτω από μια έμιστη θέση. Μέχρι στο τέλος της ζωής του ήταν κληρικός που δεν μισθοδοτείται από πουθενά. Είχα διαβάσει και το άκουσα και τώρα τελευταία ότι στο Πανεπιστήμιο ήθελαν να το προωθήσουν οι καθηγητές του για θέση πανεπιστημιακή και αρνήθηκε, δεν τη δέχτηκε. Τώρα τα έξοδά του πώς τα αντιμετώπιζε?
ζούσε πάρα πολύ λιτά. Ενώ ήταν πτωχός, πολλούς ανθρώπους επλούτιζε, έτσι, ναι. Ζούσε πάρα πολύ λιτά. Τι έσοδα είχε, μπορούμε να το πούμε. Αν έψαχνε κανείς στην τράπεζα, δεν θα έβρισκε ποτέ λογαριασμό του πατρός στην Επιφανία. Δεν είχε λογαριασμό. Δεν είχε. Ο ίδιος μάλιστα το έλεγε ότι όλη μου η περιουσία είναι ταράσα μου και μερικά βιβλία τα οποία έχω. Από τα βιβλία που έγραφε, και ήταν αρκετά τα βιβλία αυτά, που είχαν σχέση με ερμηνείες διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων ή κανόνων της Εκκλησίας ή ερμηνείες κειμένων, όπως ερμήνευσε πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία, την Μεγάλη Εβδομάδα και τον Ακάθιστο Ύμνο. Κλασικές ερμηνείες. Ναι. Κλασικές και μοναδικές, από τις οποίες ερμηνείες πήραν πολλοί άλλοι και μετέφρασαν και εκείνοι, αλλά σαν τις ερμηνείες οι δικές του, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι μοναδικές, δεν υπάρχουν, έτσι. Όταν διαβάσει κανείς την ερμηνεία στη Μεγάλη Εβδομάδα, μένει κατάπληκτος από το νου του, έτσι, πώς εξιχνίαζε τα βάθη των νοημάτων των τροπαρίων, πώς τα εξιχνίαζε. Λοιπόν, αυτό από τα βιβλία του, τα οποία διέθετε στα βιβλιοπωλεία, έπαιρνε ένα έσοδο και έκανε και διορθώσεις τότε στον εκκλησιαστικό εκδοτικό οίκο Αστήρ. Δεν υπάρχει, νομίζω, σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι. Από τις διορθώσεις που έκανε και από τα βιβλία του ζούσε. Είχε δε και μια Αγία Θεία, η μητέρα του είχε πεθάνει. Ο πατέρας του ζούσε. Είχε μια θεία, κυρία Αλεξάνδρα, αδελφή του πατέρα του, η οποία έπαιρνε και αυτή μια μικρή συνταξούλα και πλήρωνε το ενίκιο που έμενε του σπιτιού και τα διάφορα έξοδα τα οποία είχαν. Δεν είχαν δηλαδή ένα τακτικό εισόδημα από το οποίο θα παίρνανε χρήματα για να ζήσουν, έτσι. Mm. Είχε την αποστολική πτωχία που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Δεν είχε τίποτε, δεν είχε τίποτα. Διότι, ναι, ο ίδιος ζούσε ως περιουσία του Χριστό Σεβασμιότητα. Είχε μεγάλη περιουσία των Ιησού Χριστών. Ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε, το θεωρούσε προτέρημα της ζωής του που υπηρετούσε το Ευαγγέλιο αμυστή, έτσι δεν είναι. Ναι. Και λέει, κάπου δεν λέει, ότι το διαβάσαμε τώρα τελευταία, ότι τις χρύες μου και τη σούσιν με τεμού υπηρέτησαν χείρες αυτές, έτσι. Δούλευε με τα χέρια του, ήταν σκηνοποιός και πορίζεται, έβρισε την τροφή τη δική του και την τροφή των αυτών που ήταν κοντά του. Ο ίδιος δούλευε για να ζήσει και αυτός και οι συνεργάτες του. Αυτό το έκανε και ο πατήρ Επιφάνιος, το ίδιο ήταν. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι είδα πάρα πολλές περιπτώσεις πόσο, ενώ δεν είχε τίποτα, πόσο βοηθούσε τους ανθρώπους, έτσι. Βοηθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους και οικονομικά τους βοηθούσε. Οικονομικά. Να έχω εδώ αρκετές περιπτώσεις υπόψη μου και έχω και σημειώσει μερικά πράγματα. Λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, το οποίο εφαρμόζεται και στον γέροντα των Επιφάνειων. Λέει, το να διακονίσει την Εκκλησία είναι σπουδαίο πράγμα. Πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, λέει ο Χρυσόστομος. Αλλά το να τη διακονίσει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αλλά να τη διακονίσει αμυστή, χωρίς δηλαδή να παίρνει μισθό, αφιλοκερδός, έχει τι πλέον. Δηλαδή είναι κάτι τι. Το πιο πολύ από το συνηθισμένο. Ναι. Εμείς τώρα σαν κληρικοί που παίρνουμε μισθό και εσύ και εγώ, μπορεί να κάνουμε ελεημοσύνες, να βοηθάμε τους φτωχούς, αλλά έχουμε σταθερό εισόδημα που και ρυθμίζουμε τη ζωή μας. Λέμε, τόσα θα κρατήσουμε εμείς, τόσα θα κάνουμε τι, ελεημοσύνες. Αυτός δεν είχε τίποτα και έκανε ελεημοσύνες. Πώς έκανε, ένα μυστήριο αυτό. Είναι μυστήριο, έτσι. Έχει τι πλέον, λέει ο Χρυσόστομος. Είναι κάτι, έχει κάτι που περισσότερο από το συνηθισμένο, έτσι. Εδώ έχει περισσεύσει η δικαιοσύνη. Όπως λέει ο Κύριος, έτσι δεν λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, να περισσεύσει η δικαιοσύνη. Ναι. Και κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, Σεβασμιώτε, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Κάπως αυτό μου θυμίζει. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχε τίποτα και είτε σαν είχε τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Γιατί η επιτέλεση των ιερών καθηκόντων αποτελεί εντολή του Κύριου προς τους ιερείς και πρεσβυτέρους.
ενώ η άμυστη ιερατική διακονία προαιρέσεως φιλοτιμία. Προαιρέσεως φιλοτιμία. Εντάξει, το να λειτουργήσεις, να κηρύξεις το λόγο του Θεού, όπως είμαι εγώ που είμαι επίσκοπος και εσύ που είσαι ιεροκήρυξ, είναι η διακονία μας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά το να υπηρετείς αφιλοκερδός, παντελώς αφιλοκερδός, στους ανθρώπους, και όχι μόνο να τους υπηρετείς, αλλά να τους ενισχύεις και οικονομικά. Θα πω παρακάτω που έβρισκεται αυτά. Είναι προαιρέσεως, η φιλοτιμία της προαιρέσεως. Είναι κάτι το οποίο είναι η χάρισμα που έχει δώσει ο Θεός σε ορισμένους ανθρώπους. Και αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην παραβολή των 10 παρθένων, λέγει: «Και να μάθεις ότι αύτε μάλλον το Θεός περισπούδες των άλλων εντολέ, περιμένει νηστείες και παρθενίες διαλεγόμενος, βασιλείαν ουρανών μένεται, περί δε ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας και του ποιού είναι αυτούς ακτήρμων νομοθετών, πολύ μείζων της βασιλείας των ουρανών τέθηκε έπαθλον, όπως γέννησε όμοι του πατρός ημών του εντός ουρανής». Για να το πω έτσι τώρα, λέει. Βέβαια εδώ είναι μια προσωπική γνώμη του Χρυσοστόμου, γιατί εμείς λέμε ότι η Βασιλεία του Θεού ταυτίζεται με τον Ιησού Χριστό, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Χριστός όμως, θέλοντας έτσι να παρουσιάσει την ελεημοσύνη στους ανθρώπους σαν σπουδαία αρετή, λέει, αναφερόμενος στις 10 παρθένες, λέει ότι ο Χριστός, λέει ότι η αρετή της νηστείας και της παρθενίας μακαρίζονται από τον Κύριον και έχουν σαν αποτέλεσμα να κερδίσει κάποιος τη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ η ελεημοσύνη, άμα κάνεις ελεημοσύνη, έχεις έπαθλο κάτι μεγαλύτερο. Ομοιάζεις με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Βέβαια, εμείς λέμε ότι η Βασιλεία των Ουρανών και ο Χριστός ταυτίζονται, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ ο Χριστός, για να το κάνει έτσι πιο, έτσι εμφανές, για να δώσει έτσι μεγάλη έγκληση στην ελεημοσύνη, λέει, δεν λέει απλώς τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά λέει εδώ ο Χριστός ότι όποιος κάνει ελεημοσύνες και δίδει στους ανθρώπους που είναι πτωχοί, αυτός μοιάζει του Πατέρα μου του εν της ουρανής. Τον ταυτίζει με τον ουράνιο Πατέρα. Ενώ όμως ο πατήρ Επιφάνειας ήταν εκουσίως πτωχός, ανήκει σε αυτό που είπατε και προηγουμένως, που λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε πτωχοί αλλά πολλοί τι? Πολλοί σπουδίζουν. Απορίας άξιον είναι ο πάτερ Παντελεήμων, ότι ενώ ήταν πάμπτωχος έκανε εκτεταμένη ελεημοσύνη σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Εκτεταμένη. Εμένα, εγώ κάθε φορά ήμουν λαϊκός όταν πήγαινα πολλές φορές εκεί στους τρεις ιεράρχες και με έστειλε να αγοράσω φάρμακα για ανθρώπους που ήταν άρρωστοι. Να πας στο τάδε φαρμακείο, να πάρεις εκείνο, να κάνεις εκείνο εκεί. Μια φορά με έστειλε να βγάλω τα εισιτήρια ενός ζεύγους ηλικιωμένων ανθρώπων που θα πηγαίνει στην Καρδίτσα. Να πας στο σταθμό εκεί το λεωφορείο, να τους βγάλεις στο εισιτήριο, να τους βάλεις στο αυτοκίνητο και για να πάνε στην πατρίδα τους. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι. Ναι. Γνώριζε καλά αυτό που λέει ο Χρυσόστομος. Ελεημοσύνη μεν χωρίς παρθενίας, τους αυτοίς τροφούμους εις τον ουρανό νησύχαγε. Παρθενία δε χωρίς ελεημοσύνη ουκίσχυσε. Λέει πάλι, παίρνει αφορμή ο Κύριος, ο Χρυσόστομος από τις 10 παρθένες και λέει: «Η παρθενία με την ελεημοσύνη μαζί έβαλε τους ανθρώπους στον παράδεισο. Η παρθενία χωρίς την ελεημοσύνη δεν τους ωφέλησε καθόλου». Έτσι. Η σκληρότητα του ανθρώπου, έστω και αν είναι παρθένος και αν είναι πολύ έτσι ηθικός και ασχετικός, δεν οδηγεί τι? Πουθενά. Έτσι, δεν οδηγεί πουθενά. Βοηθούσε οικονομικά φοιτητές, ανθρώπους με μειωμένο εισόδημα, κληρικούς και λαϊκούς, οικογένειες ιερέων πολυτέκνων. Γνώριζε έναν ιερέα που πέθανε και η οικογένεια ήταν πολύτεκνη και τους βοήθησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Έτσι. Άλλο, καθηγητές πανεπιστημίου. Γνώριζε κάποιον καθηγητή πανεπιστημίου που αρρώστησε και δεν είχε έτσι χρήματα και έγινε βοηθός. Το συνέδραμε οικονομικά. Το συνέδραμα. Ναι. Ακόμη γνωρίζω και γνώρισα και επιφανέστατους κληρικούς, ας πούμε, επισκόπους, οι οποίοι σπούδασαν στην Αθήνα σαν φοιτητές και τους βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μου το έχουν ομολογήσει εμένα οι ίδιες και μου είπαν ότι στην Αθήνα η οικονομική βοήθεια που πήραμε από τον πατέρα Επιφάνειο ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μπορέσαμε και σπουδάσαμε.
και αργότερα ως έτσι γνωμοσύνης ανταπόδοση έβγαναν κληρικούς με το όνομα του γέροντος Επιφάνιος. Θυμάμαι έναν επίσκοπο, λαμπρόν επίσκοπο, Όσιος, τώρα έχει κοιμηθεί, που έβγαλε έναν κληρικό του και τον ονόμασε τι, Επιφάνιο. Το ρώτησα, λέω, το όνομα για ποιον είναι, για τον γέροντα, μου λέει, τον πατέρα Επιφάνιο, έτσι. Και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και άλλους κληρικούς Ορθοδόξους από άλλες χώρες. Από άλλες χώρες. Είδα εκεί, δεν ξέρω αν είχαν οικονομική βοήθεια, αλλά πνευματική είχαν οπωσδήποτε. Είδα κληρικούς που σήμερα είναι στη Σερβία, στις κορυφές των εκκλησιαστικών θέσεων και στη Βουλγαρία, να είναι έξω από το εξομολογητήριο και να περιμένουν μέσα να πάνε να εξομολογηθούν. Αν υπήρχε και κάποια οικονομική βοήθεια εκ μέρους του πατέρα Σουβανή, δεν το ξέρω. Για έναν από αυτούς ξέρω. Για έναν από αυτούς, ο οποίος έγινε επίσκοπος σε άλλη χώρα, ότι τον βοήθησε οικονομικά ο γέροντας να μπορέσει να τελειώσει πιέσει τις σπουδές του. Στα χρόνια εκείνα των φοιτητικών των σπουδών στην Αθήνα. Προχωρώντας τώρα παρακάτω, θα μπορούσαμε να γίνει να πω ότι ένα περιστατικό που μου έκανε έτσι εντύπωση μεγάλη και το έχω διατηρήσει στο μυαλό μου και μου το επιβεβαίωσαν και άλλοι έτσι άνθρωποι που είχαν σχέση μαζί τους. Ένας που σπούδαζε σε μια σχολή των Αθηνών, πανεπιστημιακή σχολή, είχε σταματήσει έτσι τις σπουδές του γιατί δεν είχε να πληρώσει το ενίκιο και όλα τα άλλα. Και μετά πήγε στρατιώτης και έμεινε έτσι. Τον φώναξε μια φορά και του είπε, παιδάκι μου, πόσα θέλεις για να συνεχίσεις τις σπουδές σου κάθε μήνα. Πόσα δηλαδή, εγώ θέλω να συνεχίσεις σπουδές σου. Πόσα θα ήθελες κάθε μήνα να έχεις στα χέρια σου για να μπορέσεις να συνεχίσεις σπουδές σου. Λέει, τόσο θα τα έχεις. Και πράγματι κάθε μήνα του έδινε χρήματα μέχρι ότου τελείωσε τις σπουδές του. Τώρα από πού είχε αυτά τα χρήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι που εξομολογούσε και ήταν άνθρωποι που είχαν χρήματα, του εμπιστευόντουσαν χρήματα για να τα δώσει στους φτωχούς. Του είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη, πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Και θυμάμαι πολλές φορές γέμιζε εκεί το προάβλιο, το διάδρομος πριν από το εξομολογητήριο, από διάφορα τρόφιμα κλπ. Ή και χρήματα είδα να του δίνουν οι άνθρωποι, δώσει στους φτωχούς. Μοίραζε χρήματα χωρίς να είναι δικά του και έκανε ελεημοσύνη η οποία ήταν έτσι ελεημοσύνη ουσιαστική. Ουσιαστική. Αλλά λέω και θυμάμαι εγώ και τον εαυτό μου όταν έγινα πρεσβύτερος και βγήκα έξω, ήμουν τότε διευθυντής στο οικοτροφείο της Μητροπόλεως Εδέσης και βγήκα έξω από το... έγινα πρεσβύτερος και βγήκα ενοικίασα έξω όπου έμεινα μετά πάρα πολλά χρόνια μέχρι να γίνω επίσκοπος. Τον πρώτο χρόνο που μπήκα μέσα ήθελα να αγοράσω την οικοσκευή του σπιτιού. Ναι. Σε μερικά αισθανόμουν δυσκολία. Ήμουν σαν διάκονος, δεν έπαιρνα μεγάλο μισθό. Και έτσι ένα διάστημα δεν είχα βάλει τηλέφωνο γιατί έπρεπε να δώσω λίγα χρήματα τα οποία δεν μπορούσα, δεν τα είχα εκείνη την ώρα. Κάποια στιγμή επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε, ποιο είναι το τηλέφωνο σου. Λέω, δεν έχω τηλέφωνο, πάτε. Γιατί μου λέει δεν έχει τηλέφωνο. Λέω, περιμένω να μαζέψω λίγα χρήματα για να βάλω το τηλέφωνο. Δεν πέρασαν δύο ημέρες και μου είχε στείλει μια επιταγή όπου μου έλεγε να βάλω τηλέφωνο γιατί είναι απαραίτητο για να επικοινωνούμε μαζί. Πήγα και έβαλα το τηλέφωνο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση μου έκανε. Χωρίς να του ζητήσω εγώ τίποτα, αυτός μετά μου εξήγησε ότι δεν περίμενε να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου. Απλώς μου είπε ότι πρέπει να έχεις τηλέφωνο να μπορείς να επικοινωνείς και μαζί μου και με όλους τους άλλους, είναι απαραίτητο για ένα κληρικό. Έτσι μου είπε, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος ενώ δεν είχε τίποτα, ήταν μη έχοντες, πώς λέγει, και τα πάντα κατέχοντες. Μη δεν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Πώς τον είχε ο Θεός ευεργετήσει έτσι τόσο φανερά, ώστε να κάνει ελεημοσύνες και να βοηθάει πτωχούς ανθρώπους και φοιτητές και είπε ότι τόσους και τόσους άλλους, ενώ ο ίδιος δεν είχε ούτε μισθό, ούτε πόρους από διάφορα έτσι
εισοδήματα από διάφορα, αν είχε κτήματα ή δεν είχε διαμέρισμα, τίποτα δεν είχε. Δεν είχε ούτε διαμέρισμα, ούτε σπίτι, ούτε κτήματα. Στο όνομά του δεν υπήρχε απολύτως τίποτα γραμμένο. Ναι. Ναι. Ήταν ένας φτωχός του Ευαγγελίου. Σεβασμιότητα σε αυτόν ο λόγος του Κυρίου μας, ο πνευματικός νόμος που λέει «Δώτε και δοθήσετε ημίν». Επειδή έδινε, ποτέ έδινε. Πάντα του έδινε και ο Κύριος. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να πω είναι ότι ήταν άριστος πνευματικός. Πριν αρχίσω να απαριθμίσω τις σπουδαίες πλευρές του ως πνευματικού, θα ήθελα να διηγηθώ κάτι που μου είπε ένας μοναχός. Λέει, πριν πω ότι τι πνευματικός ήταν ο γέροντας, να πω κάτι που μου είπε ένας μοναχός για το πρόσωπό του. Μου λέει ότι εγώ, λέει, είχα ένα πρόβλημα και πήγα στο Άγιον Όρος και πήγα σε σπουδαίους γεροντάδες. Δεν θέλω να πω το ένα μόνο, θα πω τον πατέρα Θεόκλητο τον Διονυσιώτη. Αλλά και σε άλλους δεν πήγα. Σε άλλους, όπως ο Παεφρέμης ο Καντωνακιώτη και άλλους, ναι. Και άλλους πνευματικούς. Και το έθεσα το πρόβλημα και οι άνθρωποι μου είπαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κατέβασαν πατέρες, ρητά, αυτά, ναι. Προσπάθησαν να με αναπαύσουν λέγοντας τι λέγουν οι πατέρες της εκκλησίας μας κλπ. Δεν με ανέπαυσαν. Το λέει το παιδί, μου το είπε. Δεν με ανέπαυσαν. Έμεινα με πολλά ερωτηματικά. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα, πήγα και βρήκα τον πατέρα Επιφάνη τον Θεοδρόπουλο που είχα ακουστά για αυτόν. Του είπα το πρόβλημά μου. Σε ένα τέταρτο μου είχε δώσει την πραγματική, την δέουσα απάντηση, η οποία με ανέπαυσε. Με ανέπαυσε, λέει. Γύρισα όλο το Άγιον Όρος και δεν μπόρεσαν να μου πούν τι πρέπει να κάνω σε αυτό το ζήτημα. Όταν κατέβηκα εκεί, αυτός με έτσι, σταθερότητα, με καθαρότητα, έτσι, με την καθαρότητα των λόγων του και με επιχειρήματα που ήταν σωστά, με έπεισε τι πρέπει να κάνω. Αυτό το λέγανε πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι όταν μπαίνανε στο εξομολογητήριο, βγαίνανε αναπαυμένοι, διότι ήξεραν ότι ο λόγος του είναι λόγος του Ιησού, του Ιησού Χριστού. Ναι. Και θυμάμαι σε βασιμότητα αυτός που έχει γράψει ένα βιβλίο για τον Άγιο Πορφύριο, ο Κωνσταντίνος ο Γιαννητσιώτης, που ήταν και αυτός πνευματικό τέκνο, λέει ότι του είχε κάποιο θέμα πολύ δύσκολο και είχε πάει στον πατέρα Επιφάνιο και του είχε δώσει την απάντηση. Αλλά αυτός είχε τους λογισμούς του και έλεγε κάτι άλλο θα είναι κτλ. Και μετά πήγε στον Άγιο Πορφύριο. Και ο Άγιος Πορφύριος, έτσι με την χάρη, έτσι, το διαιρετικό και όλα αυτά κτλ., του έδωσε την απάντηση και ήταν ακριβώς η ίδια που του είχε δώσει και ο πατήρ Επιφάνιος. Και μάλιστα όταν το ρώτησε μετά ο Άγιος Πορφύριος. Τι σου είπε ένα πνευματικό του και του είπε ακριβώς το ίδιο μου είπε. Λέει αλήθεια, σου είπε το ίδιο, είναι πραγματικά σοφός αυτός. Λέει πρέπει να τον ακούσει. Ναι, έτσι. Πριν από χρόνια είχα πάει στο μνημόσυνο του πατρός Επιφανίου που κάνω κάθε χρόνο και είχα κάνει μια ομιλία. Και εκεί είπα τα εξής γύρω από το χάρισμα του πνευματικού. Είπα ότι ο μακαριστός πατήρ Επιφάνης ήταν διακριτικότατος. Στα πνευματικά του παιδιά δεν ήταν μονολυθικός. Κατά τον Ιερόν Χρυσόστορο, εκάτερα διεπήν τον συμβουλεύοντα. Μήτε αφιένει θαρρύν τον συμβουλεύοντα, ή να μη ραθυμότερος γίνεται, μήτε φοβήν πάλι μόνον, ή να μη εισδηλίαν εμπέσει. Αυτό το λέει ο Χρυσόστορο, λέει. Ένας καλός πνευματικός δεν θα πρέπει ούτε να ενθαρρύνει πάρα πολύ το πνευματικό παιδί του, ούτε να το αποθαρρύνει. Ούτε να τον ενθαρρύνει για να μην φτάσει, ας πούμε, να. Στην αλαζονία. Στην αλαζονία, αλλά ούτε και να τον αποθαρρύνει για να μην φτάσει στη ραθυμία. Να έχει την μέση οδόν. Έτσι ήταν και ο γέροντας. Οι μη γνωρίζοντες τον πατέρα Επιφάνιο τον χαρακτήριζαν σαν μονολυθικό, υπέρ των δέων συντηρητικό, άτεκτο και πεισματάρι. Έτσι λέγανε. Μάλιστα λέγανε, πολλές φορές χρησιμοποιεί το μυαλό του περισσότερο αυτό. Έλεγε επειδή εκείνο, άρα εκείνο. Άρα εκείνο, ώστε εκείνο. Και ο πατήρ Επιφάνιος έλεγε. Μα και ο νους είναι δώρον του Θεού. Ο νους, ας πούμε, είναι δώρον του Θεού. Δεν είναι έτσι κάτι το οποίο δεν το έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Ναι. Όσοι όμως κατέφευγαν στο επιτραχύλιό του, γνώριζαν πως είχαν να κάνουν με έναν πραγματικό πατέρα και όχι με έναν δικαστή. Αυτό που λέει ο Χρυσόστομος για τον στον Άσο το Υιό που... Όταν γύρισε πίσω ο πατέρας του δεν του είπε τίποτα. Λέει ότι πατήρ και ου δικαστής. Γιατί είναι ότι ήταν πατέρας και όχι τι δικαστής. Ήταν και δαιμονικότερος τον κατασάρκα. Τον κατασάρκα γονέων. Σε αυτόν επαληθέθηκε ο λόγος του Παύλου.
τις ασθενεί και ούκ ασθενώ. Και τι σκανδαλίζεται και εγώ πειρούμε. Γνώριζε πολύ καλά τον αγώνα της ψυχής του ανθρώπου και ανάλογα ενεργούσε. Δεν έτεμνε μόνο να πει ότι αυτό είναι αμαρτία και πρόσδειο, αλλά έδαινε και τα έλκη. Που αυτό είναι το σωστό μου. Λέει, μη μόνο τέμνην, αλλά και επιδεσμήν τα έλκη. Δεν χαρακτήριζε απλώς τις πράξεις του ανθρώπου αμαρτωλές, αλλά έδινε και το φάρμακο. Ναι. Δεν επιτιμούσε διαρκώς, αλλά ήταν και φιλοστοργίας πρότυπο. Όλα αυτά οι πατέρες τα λένε. Δηλαδή, δεν σου έλεγε είσαι αμαρτωλός έτσι, έτσι, αλλά ένιωθες ότι είχες μπροστά σου έναν φιλόστοργο ποιον, πατέρα. Ναι. Αισθανόσου και τον έλεγχο και τον καλό του λόγο που προερχόταν από μια αγαπώσα ψυχή. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο κέρδισε την υπόλοιψη, τον σεβασμό και την αγάπη των πνευματικών του παιδιών. Τώρα, αν λίγο εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα αυτό, αν εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, τι θα λέγαμε. Πώς θα το λέγαμε γενικά σαν πνευματικό, δεν έλεγε πολλά, ούτε έκανε κηρύγματα στο εξομολογητήριο. Μερικοί πάνε στο εξομολογητήριο και θέλουν ο πνευματικός κάθε φορά που θα λένε μια αμαρτία να κάνει ένα κήρυγμα. Δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Όταν το έλεγες για πρώτη φορά, δεύτερη φορά, δεν σου έλεγε εκείνο που έπρεπε να κάνεις. Αλλά όταν πήγαινες και έλεγες συνέχεια το ίδιο αμάρτημα, δεν έκανε πάλι κήρυγμα. Θυμάμαι μια φορά που κάποιον μου είπε ένα αμάρτημα που έκανε, το έκανε συχνά. Είπα ό,τι έπρεπε να πω πολλές φορές. Λέει, θα μου πείτε τίποτα. Λέω, το έχω πει αυτά 40 φορές. 40 φορές για αυτό το πράγμα έχω μιλήσει. Λέω. Όταν μιλάω, δεν ακούς έτσι τι σου λέει ο πνευματικός. Έτσι και εκείνος. Δεν έλεγε. Δεν έκανε κηρύγματα μέσα στο εξομολογητήριο. Μάλιστα, σε μερικούς έλεγε να πάτε επάνω να ακούσετε τον κύριο Παναγόπουλο για αυτά τα θέματα, θα ωφεληθείτε. Ή αργότερα. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, μαζευόντουσαν σε μια αίθουσα εκεί που είχαν τρεις ιεράρχες και τους μιλούσε, δηλαδή τους ανέλυε διάφορα θέματα. Άρα στο εξομολογητήριο ήταν λιγάκι έτσι συντηρητικός. Όταν έπρεπε να μιλήσει, έπρεπε να μιλήσει. Δεν έκανε κηρύγματα στον εξομολογούμενο, ώστε να βγει έξω και να πει κάτσαμε τον πατέρα επάνω 20 ώρες και είπαμε και είπαμε και είπαμε. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν το κάνουν. Και το επιζητούν. Αυτά όμως που παρατηρούσε ήταν όλα εμπνεσμένα από τη χάρη του Θεού. Ανήκε σε εκείνους τους καλούς πνευματικούς γέροντες, για τους οποίους ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει ότι έχουν την χάρη της διακρίσεως των πνευμάτων. Δεν λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι πολλοί γέροντες έχουν τη χάρισμα της διακρίσεως ποιών, των πνευμάτων. Δίχως την καταγγελία των οποίων η εγγέλη πνευματική πρόοδος καθίσταται ευχή ανεκπλήρωτη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, υπάρχουν πνευματικοί που έχουν το χάρισμα των πνευμάτων και χωρίς αυτές τις συμβουλές του δεν μπορούμε να προκόψουμε. Τέτοιος ήταν ο γέροντας. Έπρεπε, ας πούμε, για να προκόψει κανείς, να ακούσει τις συμβουλές του και να τις εφαρμόσει στη ζωή του. Έκανε οικονομία χωρίς να θίγει τους κανόνες της Εκκλησίας. Σε μερικά πράγματα όμως ήταν έτσι σταθερός, όπως παραδείγματος χάρη. Στα κολλήματα της ιεροσύνης και στη χειροτονία των κληρών επιζητούσε πάντα την ακρίβεια. Δεν έκανε εκεί οικονομία. Όταν ένας είχε κόλλημα ιεροσύνης, του λέει: δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Δεν μπορείς. Ήταν πολύ προσεκτικός να δώσει συμμαρτυρίες. Θυμάμαι μια φορά που μου είπε ότι θα μπορούσε να είχα δώσει 100 συμμαρτυρίες και είχε δώσει μόνο 13. Πάρα πολλοί άνθρωποι πήγαιναν εκεί κοντά του και αρκετοί από αυτούς ήθελαν να γίνουν κληρικοί. Από όσους πήγαινα κοντά του, μόνο έτσι 13 μπορούσαν να. Σε 13 μόνο έδωσε τη μαρτυρία. Ήταν μιλήχιος εν διαυστηρότητη. Ένθερμος οπαδός της νηστείας, της εφαρμογής των κανόνων και της παραδόσης της Εκκλησίας. Πολλοί ωφελήθηκαν στο εξομολογητήριο. Πάρα πολλοί ωφελήθηκαν. Πάρα πολλοί. Μέχρι σήμερα συναντούμε ανθρώπους που μας λένε ότι είχαν πνευματικό το γέροντα τι επάνει και πόσο ωφελήθηκαν από αυτούς. Ο λόγος του ήταν λιτός, περιεκτικός, βασισμένος πάντα στους πατέρες και στην παράδοση πια της Εκκλησίας μας. Και στην Αγία Γραφή. Πολλοί από τους πνευματικούς τον συμβουλευόντουσαν για διάφορες περιπτώσεις. Δεν είχε προορατικό χάρισμα, αλλά σοφία. Και πολλοί που είχαν πνευματικά νοσήματα τους θεράπευαν. Πώς έλεγε
έλεγε ότι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το λέει αυτό, λέει. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Πολλοί λέει ψάχνουν να βρουν προγνώστας και προβλέπτας, έτσι δεν λέει εκεί? Ναι. Λέει, στην εποχή του ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που έχουν προορατικό τι χάρισμα. Αλλά λέει ο Άγιος, εγώ σας λέγω να βρείτε άνθρωπο να σας θεραπεύσει ποιες τις αμαρτίες. Αυτός ήταν ο κύριος Επιφάνειος. Ο ίδιος ποτέ του δεν είπε ότι έχει δει κάποιο όραμα ή έχει προορατικό χάρισμα. Μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγε, δεν έχω δει ούτε φτερό αγγέλου. Όχι μόνο δεν έχω δει, λέει, κάτι, δεν έχω δει, λέει. Και μερικοί απογοητευόντουσαν. Μάλιστα πήγαινε και τον τζιγκρούσαν και του λέγανε να τους πει πράγματα που έχουν σχέση με το μέλλον τους. Και τους έλεγε ότι εγώ δεν έχω προορατικό χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα έχουν μεγάλοι γέροντες όπως ο πατήρ Παΐσιος, Πορφύριος και άλλοι. Εγώ όμως δεν έχω τέτοιο. Πήγε μια φορά ένας και του είπε, γέροντα, λέει, θέλω να μου πεις κάτι. Λέει, τι, πήγα όλη την Αττική και δεν βρήκα κανένα που να έχει προορατικό χάρισμα. Αλήθεια, ναι, και απογοητεύτηκα. Είχε απογοητευτεί μέσα στην αναζήτησή του. Είχε απογοητευτεί. Και του λέω, γέροντας, παιδάκι μου, εγώ θα σου πω κάτι το οποίο είναι, είδα εγώ. Αλήθεια, λέει, μόλις του είπα ότι μου είπε, το εδηγείται ο γέροντας, μόλις του είπα, λέει, ότι θα του πω κάτι που έχουν σχέση, έχει σχέση με προορατικά και διορατικά και άλλα έτσι τέτοια χαρίσματα, άνοιξε τα μάτια του και με κοίταξε καλά-καλά. Για να δούμε τι θα του πω. Κοίταξε, λέει. Εγώ είδα ότι τον λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει, Ιησούς Χριστός ήλθε να αμαρτωλούς σώσε, ο πρώτος ημί εγώ. Εγώ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός. Αυτό φτάνει, λέει. Εάν αυτό, ας πούμε, θέλεις, οπωσδήποτε, αν αυτό το παραδεχθείς, οπωσδήποτε θα σωθείς. Και για το θέμα του πνευματικού, λέγανε πολλοί ότι εμείς θέλουμε ένα πνευματικό που να έχει προορατικό χάρισμα, να έχει σοφία, να έχει εκεί. Σου έλεγε, σαν να μου λέτε, ψάχνουμε να βρούμε τον αγέννητο, έτσι. Έτσι σου έλεγε, ναι. Και λέει, θέλεις, λέει, να βρεις πνευματικό, πήγαινε στον δρόμο και όποιον συναντήσεις γέροντα, κάνε το πνευματικό. Αν κάνεις υπακοή σε αυτά που σου λέει, θα σωθείς. Δηλαδή έλεγε να βρείτε ένα πνευματικό καλό, αλλά δεν ήταν από εκείνους οι οποίοι, ας πούμε, ψάχνουν να βρουν ένα πνευματικό και καυχόνται για το πνευματικό τους, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είδα, λέει, έναν ο οποίος σε καυχάτω για το πνευματικό του και είπα πώς ένα τόσο πλούσιο δέντρο που είναι ο πνευματικός έκανε ένα τέτοιο ξερό κλαδί. Δεν το έχετε δει? Βέβαια, ναι. Γι' αυτό. Αλλά και πάλι σεβασμιότητα επίσης και ο Απόστολος Παύλος δεν λέει. Λέει το Άγιο Πνεύμα στο σώμα της Εκκλησίας, σ' άλλους δίνει χαρίσματα ιαμάτων, σ' άλλους δυνάμεις, δηλαδή να κάνουν θαύματα, σ' άλλους χάρισμα διδασκαλίας, σ' άλλους χάρισμα παρακλήσεως, να παρηγορεί τον άλλον, να του λέει ένα λόγο που να τον βοηθάει στη ζωή του και να παρηγορείται. Βλέπετε, κάνει διάκριση. Λέει δηλαδή ο Απόστολος Παύλος το ίδιο το Άγιο Πνεύμα δεν τα δίνει όλα σε έναν, σ' άλλον δίνει το ένα, σ' άλλον τον άλλον. Ήταν ένα λαμπρός πνευματικός των Αθηνών, λαμπρός από εκείνους τη σειρά των πνευματικών που αφήνουν τα αποτυπώματά τους στην εκκλησιαστική μας τη ζωή. Εδώ ήδη πέρασε η ώρα. Θα πούμε και στο άλλο και κάνουμε και συνέχεια για να μην αφήσουμε τον νόμο. Ένα δεύτερο μέρος για τον γέροντα, να πούμε και τα άλλα τα χαρίσματα που είναι πολλά, ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον περιόνιμο αυτό πνευματικό καλά. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε μου έκανε τη μεγάλη χάρη να τον γνωρίσω σαν πνευματικός. Έτσι. Και όχι μόνο να τον γνωρίσω, αλλά και να ωφεληθώ πάρα πολύ, να μου δώσει και συμμαρτυρία και να με στηρίξει στα βήματα της πνευματικής μου ζωής και να μου δείξει την εμπιστοσύνη του. Πάρα πολλές φορές μου έδειξε την εμπιστοσύνη του και την αγάπη της στο πρόσωπό μου. Και μέχρι τώρα έτσι αισθάνομαι ότι είναι παρόν στην πνευματική μου ζωή και με καθοδηγεί από εκεί που είναι, ναι, εκ του ασφαλούς. Και μου δίδει έτσι και πιστεύω ότι είμαι ανάμεσα σε εκείνους, όλα τα παιδιά, ανάμεσα σε εκείνους για τους οποίους πρεσβεύει υπέρ αυτών στο Θεό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον θυμάμαι και να μην έτσι ευχαριστώ τον Θεό για την ωφέλεια την οποία είδα.
ο Θεός να τον αναπαύσει εν χώρα ζώντων, να του δώσει έτσι παρησία να προσεύχεται για μας. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό και ευχαριστώ και τον Πατέρα Εφάνιο που στη ζωή μου με ευεργέτησαν τόσο πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη μαρτυρία αυτή που δώσατε έτσι για τον πολύ ενάρετο και άγιο πνευματικό σας. Θα κάνουμε ένα δεύτερο μέρος, βεβαίως, όπου θα πούμε και τα υπόλοιπα. Επομένως, αγαπητοί μας τηλεθεατές, έχοντας ενώπιόν μας αυτό το παράδειγμα έτσι το λαμπρό, και εμείς οι κληρικοί, έτσι μπορούμε να μελετάμε και το βίο του έτσι και τα συγγράμματά του για να φιληθούμε, αλλά και κάθε χριστιανός, έτσι, λαϊκός, μπορεί από το παράδειγμα του Πατρός Επιφανίου έτσι να ωφελείται πάρα πολύ. Θα έχουμε λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, και άλλη μια ακόμη έτσι εκπομπή αφιερωμένη στο πρόσωπο αυτού του λαμπρού κληρικού των ημερών μας.